Λίγες μέρες πριν τις επίσημες ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, ο Ολυμπιακός προβλημάτισε. Ήταν με 3-1 στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, ανέδειξε για μία ακόμη φορά τα αμυντικά προβλήματα των Ερυθρολεύκων, οι οποίοι ωστόσο δημιούργησαν προϋποθέσεις για γκολ, κυρίως στο πρώτο μέρος, χωρίς να είναι όμως αποτελεσματικοί. Στο 3 ο Ντουρμάς προσπάθησε να κρεμάσει ανεπιτυχώς τον Κορμπούνοφ, ενώ ένα λεπτό αργότερα από το σούτ του Σεμπά η μπάλα κατέληξε out. Την ίδια τύχη είχε και η προσπάθεια του Μανιάτη στο 8. Στο 22, μετά από εξαιρετική ενέργεια του Ντουρμάς και πάσα στο Σεμπά, αυτός μπήκε στην περιοχή, απέφυγε το Λαζαρίδη, αλλά από το σούτ που επιχείρησε η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι και απομακρύνθηκε. Η πρώτη αξιόλογη επίσκεψη των γηπεδούχων στα καρέ του Ολυμπιακού ήταν στο 25, αλλά ο Λαζαρίδης δεν έστειλε την μπάλα εκεί που θα ήθελε. Ένα λεπτό μετά ήρθε η απάντηση του Ολυμπιακού με τον Ντουρμάς αυτή τη φορά να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι. Και ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα, σε μια αντεπίθεση από τους παίκτες του Ατρομήτου, άνοιξαν το σκορ με τον Μπιτόλο, ανήμπορος να αντιδράσει ο Καπίνο, 1-0 για τον Ατρόμητο. Οι πρωταθλητές αντέδρασαν άμεσα και στο 33 ισοφάρισαν, όταν μετά την εκτέλεση του Ντουρμάς, η μπάλα δεν απομακρύθηκε από τους αμυνόμενους, έφτασε στο Μιλιβόγεβιτς που με ένα δυνατό σου την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1. Στην επανάληψη, πολλές αλλαγές αποσυντόνισαν τις δύο ομάδες. Εδώ μια καλή στιγμή με τον Παπαδόπουλο να διώχνει την μπάλα πάνω στη γραμμή από την κεφαλιά του Μπουχαλάκη. Στο 69 ο Ατρόμητος είχε μια καλή προσπάθεια με τον Κεϊτά, αλλά από την κεφαλιά του η μπάλα έφυγε out. Και στο 73 η ομάδα του Περιστερίου έκανε το 2-1 με τον Λεταλέκ που ολοκλήρωσε η έξοχη ομαδική συνεργασία των συμπαικτών του. Στο 84 διαμορφώθηκε το τελικό 3-1. Τον Ολυμιός έκλειψε την μπάλα από το Σιώβα, έδωσε στο Λεταλέκ για να πετύχει ο Γάλλος το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στη βραδιά.